ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ιδιοκτητών Ταξίου Ορεστιάδας και την έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας, το χρώμα των ταξί θα αλλάξει από γκρι σε λευκό. Όπως τονίζει ο Πρόεδρος του Σωματείου Ιδιοκτητών Ταξίου Ορεστιάδας Γιώργος Χαράς, η απόφαση για αλλαγή χρώματος ελήφθη καθώς το κόστος αγοράς ενός καινούργιου αυτοκινήτου είναι μικρότερο όταν είναι χρώματος λευκού. Πήραμε μια απόφαση στη Γενική Συνέλευση που κάναμε στις 13 Φεβρουαρίου την αλλαγή χρώματος από γκρι σε λευκό. Αυτό είναι κυρίως για οικονομικούς λόγους, γιατί η αγορά καινούργιου αυτοκινήτου λευκού χρώματος είναι αρκετά πιο φθηνή από οποιοδήποτε άλλο χρώμα. Έχουμε τη δυνατότητα, όποιος έχει παλιό αυτοκίνητο, να το βάψει, αλλά έχουμε πάρει, είναι, η απόφαση αυτή είναι για 3 χρόνια. Με δυνατότητα παράτασης. Το οικονομικό όφελος για μας είναι ότι στην αγορά καινούργιου αυτοκινήτου να γλιτώσουμε λεφτά από το χρώμα. Όχι να υποχρεώσουμε τους παλιούς, αυτούς που έχουν παλιά αυτοκίνητα να τα βάψουν, να επιβαρυνθούμε δηλαδή επιπλέον χρήματα. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας με τους συμβούλους να ψηφίζουν ομόφωνα υπέρ της αλλαγής. Το Δημοτικό Συμβούλιο, όπως προκύπτει από τον Καλλικράτη, είναι αρμόδιο για να εγκρίνει την αλλαγή χρώματος στα ταξί. Το αίτημα αυτό το στηρίζω στο ότι είναι οικονομικοί οι λόγοι. Η αγορά καινούργιου αυτοκινήτου και χρώματος σε χρώματος λευκό είναι αρκετά πιο φθηνή. Οπότε λοιπόν σε αυτή την κρίση που διανύουμε, ακόμα και αυτό το έξοδο που θα κερδίσουν είναι σημαντικό για αυτούς. Να σας πω επίσης ότι αυτό δεν γίνεται μόνο εδώ. Έχει ήδη ξεκινήσει σε Καβάλα, Ξάνθη, Κομωτινή. Και για να κάνω και μια διευκρίνηση, αυτό δεν θα γίνει βεβαίως άμεσα. Θα ξεκινήσουν με την πρώτα απ' όλα, δηλαδή θα υπάρχει μια διχρωμία σε πρώτη φάση. Θα ξεκινήσουν να αγοράζουν, αυτοί που θα πάρουν καινούργια θα παίρνουν σε λευκά, χωρίς να υποχρεωθούν, και πρέπει να το πω αυτό, όλοι αυτοί που έχουν γκρι να είναι υποχρεωμένοι να τα κάνουν λευκά, έτσι. Θα δώσουμε έναν ορίζοντα 3 χρόνων, στο οποίο θα μπορούν όλοι να κάνουν αυτή την αλλαγή, και πάλι θα είμαστε, κύριε Πρόεδρε, ελαστικοί με αυτό. Αν χρειαστεί κάποια ανανέωση, να μπορούμε να τους την παρέχουμε. Αυτό ψηφίστηκε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο. Να τους ευχαριστήσουμε κιόλας για αυτό που υπερψηφίσαν την πρότασή μας. Και αυτό θα ξεκινήσει από τώρα μέχρι 3 χρόνια. Και μετά στα 3 χρόνια μπορούμε να πάρουμε ξανά παράταση. Αυτό είναι κάτι που έχει γίνει και σε άλλες πόλεις της Βόρειας Ελλάδας με ιδιαίτερη επιτυχία, και στην Κομωτινή και στην Ξάνθη και στην Καβάλα. Και εμείς ήταν μια ιδέα που την είχαμε εδώ και καιρό, και στην συνέλευση που κάναμε το αποφασίσαμε να το πραγματοποιήσουμε. Από εδώ και στο εξής, όποιος ιδιοκτήτης ταξί αγοράσει καινούριο όχημα, αυτό θα είναι χρώματος λευκού. Η περίοδος για την αλλαγή του χρώματος όλων των οχημάτων είναι η τριετία, με το διάστημα αυτό να είναι δυνατόν να παραταθεί. Για 3 χρόνια θα υπάρχει διχρωμία και μετά θα έχουμε δυνατότητα παράτασης για άλλα 3 χρόνια. Ουσιαστικά αυτό έχουν κάνει και στην Κομωτινή, έχουμε δει και το παράδειγμα εκεί πέρα. Και ανά 3 χρόνια μπορούμε να παίρνουμε παράταση. Δεν είναι υποχρεωμένο κάποιο τώρα μέσα σε 3 χρόνια να βάψει το αυτοκίνητο το παλιό. Απλά αυτό το κάναμε πιο πολύ για αυτού που θα αγοράσουν τα καινούργια, να έχουμε κάποιο οικονομικό όφελο στην αγορά.